είναι το θέμα της καθαριότητας. Είναι απολύτως υπεύθυνη η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης για την δυσλειτουργία που είχαμε στα θέματα καθαριότητας την τελευταία εβδομάδα στην Καλαμάτα. Διότι δεν υπεγράφει ή μάλλον δεν εστάλησαν τα στοιχεία για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εμείς αντιλάβουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση και προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες. Ας μην ανησυχούν. Μας λείπει προσωπικό. Αν είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν θα μας έλειπε. Ευτυχώς, με μια ρύθμιση που έκανε η κυβέρνηση, από σήμερα έχουμε συν 12 και η κατάσταση ομαλοποιείται και σε μερικές ημέρες θα έχουμε και άλλο προσωπικό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολιτική επισήμανση. Για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων, υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια πρέπει να πληρώνει τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι Καλαματιανοί για τη διαχείριση, τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι δημότες της Ιχαλίας, οι δημότες της Μάνης, οι δημότες περιοχών της Αργολίδος. Δεν είναι δυνατόν να στραγγίζονται προϋπολογισμοί για την προσωρινή διαχείριση και άλλοι Δήμοι να ρίχνουν τα σκουπίδια τους στα βουνά και στα λαγκάδια, στην πιο βρώμικη περιφέρεια της πατρίδος μας. Κατά τη δική μου άποψη, σε έκτακτη ανάγκη έπρεπε να είναι ολόκληρη η Πελοπόννησο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς απορριμμάτων, επιπληρωμή σε άλλες περιφέρειες. Ήδη ανοίγει το εργοστάσιο των Ιωαννίνων, της Ηπείρου, δουλεύει το εργοστάσιο της στην Δυτική Μακεδονία και ασφαλώς μονάδες στην περιοχή της Βοιωτίας. Ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα θα πάμε στην κεντρική διαχείριση, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σχετικές με την επίταξη και την απαλωτρίωση. Ας μην μιλήσω τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. Να πω όμως ότι τα χρήματα τα οποία έχει ξοδέψει η Καλαμάτα τα διεκδικεί ήδη για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και όταν θα έρθει ο πολιτικός καιρός, ο κατάλληλος, τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν στους Καλαματιανούς. Όπως και στους άλλους δημότες οι οποίοι πληρώνουν χωρίς να φταίνε. Γιατί ο Δήμαρχος μαζεύει τα σκουπίδια. Κάποιος άλλος είναι υπεύθυνος από τον ΠΕΣΔΑ για τη διαχείρισή τους. Έτσι, να είμαστε εξηγημένοι. Και αυτά θα εξηγηθούν στους δημότες όλων των περιοχών. Να πω και κάτι άλλο και να τελειώσω σε αυτό.